Τρομοκρατημένη και σε άθλια κατάσταση, η σύζυγος του Απόστολου Λύτρα πήγε νωρίς το πρωί και χωρίς να γίνει αντιληπτή από κανέναν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας για να της εγκαταστήσουν το κουμπί πανικού στο κινητό της. Οι περιοριστικοί όροι που έχουν επιβληθεί στον Απόστολο Λύτρα φαίνεται να μην την πείθουν ότι ο σύζυγός της δεν θα επαναλάβει αυτό που έκανε. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο περιπολικό βρίσκεται στο σπίτι της 24 ώρες το 24ωρο με την ίδια να φοβάται για τη ζωή της και να μην μπορεί να ξεχάσει τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια του σύζυγου της που περιέγραψε στην ανακρίτρια. Άρχισε να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα και σε μικρή απόσταση σε ένα απόμερο μέρος δεξιά του δρόμου που είχε χώρο, σταμάτησε το αυτοκίνητο και με χτύπησε στο πρόσωπο έχοντας τα χέρια του σε γροθιά. Σημειωτέων ότι όλη αυτή την ώρα μου είχε πάρει το κινητό, η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ούρλιαζα βοήθεια και τον παρακαλούσα να σταματήσει, ενώ το πρόσωπό μου ήταν γεμάτο αίματα και τα κατάπινα και ένιωθα ότι πνίγομαι. Οργισμένοι συγγενείς της 37χρονης ξεσπούν κατά της απόφασης των δικαστών που άφησαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους τον Απόστολο Λύτρα. Γιατί είναι ελεύθερος! Με καταλαβαίνεις! Είναι του παιδιού μου παιδί! Το μεγάλωσα με μεγάλη αγάπη. Και το μεγάλωσα εγώ. Δουλεύαν οι γονείς της και δύο. Είχα το κοριτσάκι εγώ. Γιατί τον αφήνουν ελεύθερο. Το παιδί σου έχει πολύ χτυπήσει το κοριτσάκι. Κακός που είναι έξω. Αυτό είναι κακούργεμα. Η 37χρονη δικηγόρος, όπως λέει, τον παρακαλούσε να την πάει σε κάποιο νοσοκομείο διότι ήταν πολύ χτυπημένη, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν θα πει τίποτα σε κανέναν. Με πήρε κατευθείαν ο γιατρός στο εξεταστήριο μόνη μου και δεν επέτρεψε στο σύζυγό μου να μπει. Μαζί ήρθε και μία νοσοκόμα. Μόλις με πλησίασε η νοσοκόμα, της είπα αμέσως ότι με έχει χτυπήσει ο άντρας μου, ότι φοβάμαι και τον ίδιο και το είπα και στον γιατρό. Μου είπαν ότι θα ειδοποιήσουν την αστυνομία. Ο αστυνομικός όταν ήρθε του είπα να γράψει ότι έπεσε από τις σκάλες και να μου δώσουν κουμπί πανικού, έτσι ώστε οι αστυνομικοί να αντιληφθούν τι είχε συμβεί και όχι ο άντρας μου. Την ίδια ώρα ο Άριος Πάγος προχωρά και σε δεύτερη παρέμβαση με την εισαγγελέα του ανωτάτου δικαστηρίου να ζητεί να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο σύντομα η ανάκριση για να οδηγηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο. Ενώ αντιδράσεις προκαλεί η εντολή που έδωσαν οι πρόεδρος και οι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να διερευνηθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες της ανακρίτριας και του εισαγγελέα που άφησαν ελεύθερο τον ποινικολόγο. Και επειδή κάποιος δικαστής κρίνει έτσι ή αλλιώς, σωστά ή λάθος, αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο πειθαρχικής έρευνας. Και σε κάθε περίπτωση αρμόδιος να το ασκήσει δεν είναι η πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ούτε εισαγγελέας. Είναι ο προϊστάμενος του εφετείου και ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Αρείου Πάγου. Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που χειρίστηκαν τη δικογραφία σε βάρος του κατηγορουμένου δικηγόρου είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση και γνωρίζουν το αποδεικτικό υλικό και οι μόνοι που μπορούν να κρίνουν τα κατάλληλα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού σε βάρος του κατηγορουμένου. Η κρίση των δικαστικών λειτουργών, είτε είναι ορθή είτε λανθασμένη, υπόκειται μόνο στους κανόνες του κώδικα ποινικής δικονομίας και όχι σε πειθαρχικό έλεγχο. Η πειθαρχική έρευνα σε βάρος των δύο δικαστικών λειτουργών δεν αποτελεί πειθαρχική δίωξη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.